Να ρωτήσω κάτι. Αύριο έχετε τον δεύτερο αγώνα Ηλίας. Πώς θα κατέβετε να αγωνιστείτε? Εμείς όπως πάντα. Όπως κατεβήκαμε και σήμερα. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο παρακολουθώ αυτή τη στιγμή μπορεί να μείνει στην άκρη και να κατέβετε να διεκδικήσετε τον αγώνα? Όχι. Από τη δικιά μου πλευρά πηγαίνω και παίζω και αγωνίζομαι για το καλό της μπλε ομάδας. Κάποιες φορές τα πάω καλά, κάποιες φορές δεν τα πάω καλά στην ομάδα μου. Αλλά αυτό που δεν λένε να καταλάβουν τα παιδιά είναι ότι επειδή πρόκειται να ψηφίσουμε αν χάσουμε, δεν κάνουν τίποτα, τίποτα όμως, τίποτα απολύτως. Και να πω συγκεκριμένα και για σήμερα που μας είχαμε την τιμητική να πάμε στην Κόκκινη Καλύβα για να ενωθούμε. Τα παιδιά αντί να απορρίσουν πού ήρθαμε για πρώτη φορά και να δούνε πού είναι οι καρύδες, πού είναι το δάσος, τι έχει εκεί πέρα, πέσανε για ύπνο. Μόνο που κοιμόντουσαν. Ήρθαν εκεί πέρα, τάβλα όλοι, 15 άτομα. Πάμε στην Καλύβα και ξέρουν τα παιδιά τι γίνεται. Μπαίνουμε μέσα και ξεκινάει ο παπάς για να τραβήξει κανένα την προσοχή. Ναι. Και λέει, α, η Καλύβα μου το ένα το άλλο. Εγώ τι να τραβήξει την προσοχή. Γιατί φίλε να τραβήξει την προσοχή. Και ξεκινάει ένα σοου. Τώρα να κάτσω εγώ να τσακώνω. Πώς θα σε έκανε τη χέστη μέσα στο καλυβάκι? Δεν με νοιάζει, αδερφέ, τι έκανε ο Κώστας. Έφερε ένταση. Και πήγα και κοιμήθηκα γιατί μου δεν σε ενδιαφέρε όμως. Υπήρχαν και άλλα παιδιά, όπως τα κορίτσια εδώ. Ναι, κάποια από τις κοπέλες. Ασχολιόντουσαν με τη χέστη. Πήρανε και πήγανε δεξιά-αριστερά να μάθουν την περιοχή. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ στον Τζέιμς. Κανένα ενδιαφέρον. Για την πλέον ομάδα, Γιώργο, αυτά τα δύο παιδιά δεν δείχνουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Ούτε στην Καλύβα. Ούτε με τον τρόπο τους και τον χαρακτήρα τους σε οποιοδήποτε σημείο βρεθούν να μιλήσουν. Έχουν τάσεις αρχηγικές, δεν τους βγήκε για να πάνε να οδηγηθούν όσο πιο ψηλά γίνεται με μια τετράδα. Ο Τζέιμς είχε αναφερθεί στο παρελθόν με αυτό. Είχε διαβάσει, λέει, ότι πριν μπει εδώ χρειάζεται να έχεις τετράδα. Το έχει πει ο ίδιος. Τετράδα στα 10 άτομα. Μαθηματικά αυτό δεν ισχύει. Δεν του έκατσε. Δεν του κάθεται με τίποτα. Δεν του κάθεται. Και είναι ο κόσμος παρατηρητής, δεν είμαι εγώ. Και θέλει Σόνι και Ντέ να είναι αποστασιοποιημένος. Ρε φίλε, όσο είμαστε εδώ πέρα, γιατί δεν κάνεις μια κίνηση ενωτική? Γιατί, σε ρωτάω. Γιατί δεν γλύφεις, Τζέιμς, όπως γλύφει ο παπάς και δεν πιάνεις ανθρώπους να μπαίνουν μέσα στο συμβούλιο να σου ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για να καθαρίσει το κούτελο. Γιατί δεν το κάνεις αυτό, Τζέιμς? Ψέματα λες, όπως λες ψέματα και για χοινούς που σου έχω κλέψει. Ρε φίλε, προχθές την Άννα Μαρία, την προηγούμενη εβδομάδα την Άννα Μαρία εδώ απ' έξω την έπιασες και της έλεγες και το παραδέχτηκες. Γιατί να το κάνεις? Πώς το έκανα αυτό, μπροστά σου? Μπροστά μου. Με έχεις για τόσο χαζό που μπροστά όπως σου. Όπως δεν έγινε ότι ο Σάκης επιτέθηκε στον Νίκο εκτός εκεί και του πήρε ένα τίποτα και ότι θα πας στο χωριό και θα γελάνε όλοι. Όπως δεν έγινε ούτε αυτό που το ακούσανε και οι κόκκινοι. Ποιος άκουσε? Ακριβώς αυτό το συμβούλιο. Εδώ απέξω, φίλε μου. Κοίταμε, ρε φίλε, και πες μου, κοίταμε. Κοίτα τον, δεν το έλεγε. Είσαι ένα τίποτα. Τι να σου πω? Τι να σου πω? Ντροπή σου έλεγα. Ντροπή μου και ντροπή σου. Ότι είμαι ένα τίποτα και. Και τώρα το λέω, ντροπή σου. Και το είδε ο κόσμος πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό που σου λέω, ντροπή. Πες ρε, εσύ που είσαι μάγκας, πες. Είμαι, ναι. Νίκο, Δεσάκη, Νίκο. Τζέιμς, θέλεις να απαντήσεις αυτό που σε ρώτησε ο Αλέξης για να κλείσουμε και τα θέματα της μπλε ομάδας? Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια ενωτική πρόταση, να ρίξετε μια γέφυρα, τουλάχιστον έστω επικοινωνίας αρχικά, για να φτάσουμε μετά στην ενωτική κατάσταση? Γιώργο, θεωρώ ότι έχουμε περάσει το σημείο αυτό. Είναι ένας μήνας περίπου που είναι έτσι η κατάσταση τώρα. Και πραγματικά θεωρώ ότι τα παιδιά λένε μια ψυχολογία, αλλά για να φτιαχτεί η ψυχολογία της ομάδας τους πρέπει να μείνουν μόνο οι 5. Εγώ με τον Νίκο έχουμε ξεκαθαρίσει ότι μέχρι να φύγουμε από το παιχνίδι θα είμαστε οι δυο μας στην ομάδα και θα πηγαίνουμε στα αγωνίσματα να αγωνιζόμαστε την ομάδα και η φιλοσοφία μας είναι να δεθούμε στο αγώνισμα για να κερδίσουμε. Και πέρα από αυτό, στην Καλύβα είμαι εγώ και ο Νίκος. Ωραία, είναι ξεκάθαρη η απάντησή σου. Αφήνουμε, παιδιά. Είναι ξεκάθαρη η απάντησή του.